Μινωική ιστορία, ε. Μινωική ταυτότητα, μινωική παράδοση. Για να δούμε λίγο ένα βίντεο, για να δούμε λίγο ένα γράφημα. Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια Κρήτης, Εφορίες Αρχαιοτήτων, τοπικές κοινότητες, Δήμοι της Κρήτης, σε συγκεκριμένες περιοχές, στα συγκεκριμένα μινωικά ανάκτορα, και αναφέρομαι στη Ζάκρο, στην Κνωσό, στη Φεστό, στα Μάλια, στη Ζόμινθο και στην Κηδονία. Ενώνουν δυνάμεις προκειμένου να κατατεθεί ένας συγκεκριμένος φάκελος με μία συγκεκριμένη υποψηφιότητα και με στόχο να ενταχθεί αυτή η υποψηφιότητα και να ενταχθούν αυτές οι περιοχές στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Βασικός στόχος να αναδειχθεί από τη μία και να προστατευθεί από την άλλη η περίφημη μινωική ταυτότητα, μινωική ιστορία. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Πρόεδρε, να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε? Μια χαρά, ελπίζω και εσείς να είστε όλοι καλά. Είμαστε καλά. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο στο άκουσμα της συγκεκριμένης είδησης που έχει να κάνει με την κατάθεση του φακέλου, με την συγκεκριμένη υποψηφιότητα πάνω σε αυτές τις περιοχές. Από όσο μπορώ να γνωρίζω, πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Μιλάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, για έναν από τους αρχαιότερους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς, ο οποίος επηρέασε, μιλάμε φυσικά για τον μινωικό πολιτισμό, ο οποίος επηρέασε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος με τη σειρά του έχει επηρεάσει όλους εμάς μέχρι και σήμερα. Και είναι σίγουρα πολύ σημαντική η ανάδειξή του και το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό θα γίνει ακόμα περισσότερο γνωστός σε όλη την οικουμένη. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, είχαν υπάρξει διαβουλεύσεις, συζητήσεις, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερες ρεαλιστικές πιθανότητες για να πετύχουμε την ένταξη μία από αυτές τις περιοχές, και πολλά είχαν ακουστεί και για το ανάκτορο της Κνωσού, σε αυτό τον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οπότε η λύση φαίνεται ότι έχει να κάνει με αυτή τη μαζική συμπερίληψη των περιοχών στον φάκελο, προκειμένου να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, να σας πω την αλήθεια. Θεωρώ όμως δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί και η Κνωσός όπως πρέπει. Μιλάμε για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Τολμώ να πω ότι είναι και η ναυαρχίδα, ας πούμε, της Κρήτης η Κνωσός από θέμα επισκέψεων, χωρίς να σημαίνει ότι η Κρήτη είναι μόνο η Κνωσός, έτσι. Και με τον τρόπο αυτόν επίσης θα αναδειχτούν και θα προωθηθούν και τα υπόλοιπα ανάκτορα. Κάποια από τα οποία ίσως να μην είναι και τόσο πολύ γνωστά εκτός των τυχών, ας πούμε. Είναι λοιπόν μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Και το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος για να αναδειχτεί όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Μια πολύ σημαντική διαδικασία ήταν η συγκέντρωση του περίφημου υλικού τεκμηρίωσης, και γι' αυτό το λόγο θέλω να σταθώ σε αυτή τη συνεργασία των φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα. Και ας ελπίσουμε ότι μια θετική εξέλιξη θα οδηγήσει και στην αναβάθμιση των υποδομών. Με στόχο την καλύτερη δυνατή φιλοξενία, καθώς γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν οι υποδομές των αρχαιολογικών χώρων πανελλαδικά αλλά και της Κρήτης, πολύ περισσότερο της Κρήτης. Οπότε, μακάρι να έχουμε και μια θετική εξέλιξη. Τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Έτσι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Τουλάχιστον για τους αρχαιολογικούς χώρους με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία, την Κνωσό, παραδείγματος χάρη, και τη Φεστό, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν και από όσο μπορώ να γνωρίζω γίνονται κάποιες ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι και αρκετά πράγματα τα οποία, να πούμε την αλήθεια, λειτουργούν βάσει του φιλότιμου, ας πούμε, του προσωπικού και βεβαίως των αρχιφυλάκων των αρχαιολογικών χώρων, γιατί αυτή είναι η επικεφαλή σας, μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Ότι οποιαδήποτε βελτίωση όπα είναι σίγουρα καλοδεχούμενη. Προβλέπουμε και μια σεζόν η οποία θα χτυπήσω ξύλο, φαίνεται να είναι καλή, οπότε πρέπει να είμαστε όσο γίνεται Ακριβώς. πιο προετοιμασμένοι από όλες τις μεριές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν,